Ολοκληρώθηκαν σήμερα Σάββατο οι εργασίες του 9ου εκπαιδευτικού σεμιναρίου με τίτλο «Ημέρες υπέρτασης Ιωάννινα 2019» που πραγματοποιήθηκε στην πόλη μας υπό την Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης με στόχο την ενημέρωση και την ανταλλαγή απόψεων σε ό,τι αφορά τη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση της αρτηριακής υπέρτασης αλλά και των συνυπαρχόντων παραγόντων κινδύνου. Το παρόν κατά τις 2 ημέρες του εκπαιδευτικού σεμιναρίου έδωσαν δεκάδες εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας, ιατροί και φοιτητές. Είναι μία από τις κύριες εκδηλώσεις της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης που γίνονται τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι το 9ο σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης, όπως είπαμε. Είναι η ενασχόληση με την υπέρταση, με τις επιπλοκές της και με τα προβλήματα που δημιουργεί. Ένα σεμινάριο το οποίο έχει προσκαλέσει πάνω από 30 επιστήμονες από όλη την Ελλάδα, από την Θεσσαλονίκη, από τα Γιάννενα και από την Αθήνα. Το βασικό αντικείμενο αυτού του συνεδρίου είναι να γνωρίσουν οι νέοι γιατροί τα καινούργια δεδομένα για την παθοφυσιολογία της υπέρτασης, όπως επίσης και για την διαγνωστική προσέγγιση. Πέρα από αυτό, υπάρχουν στρογγυλά τραπέζια στο οποίο αντιμετωπίζουμε τα επίπεδα της αυξημένης αρτηριακής πίεσης μαζί με πολλές συνοσιρότητες. Τέτοιες συνοσιρότητες είναι τα καρδιαγγειακά προβλήματα, τα νεφρικά προβλήματα, ο ζαχαρώδης διαβήτης, η υπερουρχημία. Και στο τέλος αυτού του σεμιναρίου θα αναφερθούν και παραδείγματα ασθενών με δευτεροπαθείς μορφές υπέρτασης, οι οποίες έχουν και αυτές το δικό τους ρόλο στα αυξημένα επίπεδα αρτηριακής πίεσης και το σημαντικότερα είναι οι περισσότερες από αυτές θεραπεύσιμες. Να σημειωθεί πως η υπέρταση αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακών και εγκεφαλικών επεισοδίων και επηρεάζεται από το άγχος, το κάπνισμα αλλά και την κακή διατροφή. Στην εποχή που ζούμε, το άγχος παίζει σημαντικό ρόλο. Το κάπνισμα είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που χαλάει τα αγγεία και η υπέρταση είναι περιφερικές αντιστάσεις και αγγεία. Και η δίαιτα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Το ιδανικό βάρος σώματος και η μείωση στο αλάτι είναι από τους κύριους παράγοντες που υποστηρίζουμε για την αντιμετώπιση των αυξημένων επιπέδων αρτηριακής πίεσης. Σήμερα έχουμε πάρα πολύ καλά φάρμακα για να αντιμετωπίσουμε την υπέρταση. Δεν χρειαζόμαστε καινούργια φάρμακα, είναι αυτό το ερώτημά σας. Το πρόβλημά μας είναι η συμμόρφωση των ασθενών που έχουμε με τις συγκεκριμένες θεραπείες που δίνουμε. Εκεί έχουμε πρόβλημα, γι' αυτό χρειάζεται μια καλύτερη ενημέρωση των γιατρών αλλά και των ασθενών.